Καλημέρα και Χρυσή, παιδιά. Καλό καλοκαίρι, γιατί στην ουσία τώρα ξεκινάει. Τώρα. Η σεζόν για σας τώρα. Πριν πω οτιδήποτε άλλο, να πω ότι ο Γρηγόρης είναι ένας άνθρωπος που τον συνάντησα για πρώτη φορά πριν πάρα πολλά χρόνια. Το θυμάσαι, ρε αγάπη μου. Όχι μόνο το θυμάμαι, μου μίλησες τόσο ωραία που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έλα, όλοι μου είσαστε συμπαθείς. Αλλά εσύ είσαι από τους ανθρώπους που έχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, γιατί το καλό το θυμάμαι για πάντα. Ήταν πριν 25 χρόνια, είχε έρθει στο Κάτσε Ήτανε Καλά πολλά, που κάναμε. Πολλά χρόνια, πολλά. Και το θυμάται. Ναι, και μας είχε φέρει κάτι καταπληκτικές πίτες στο γραφείο. Και... Όχι, την πίτα την έστειλα μετά τα κομπλιμάν. Πρώτα μου έκανε τα καλά τα λόγια. Τα θυμάται όλα. Αγαπημένη μου, πες μας τι γίνεται στο νησί. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Η στεριά δεν έχει τίποτα. Εμείς μέσα σε αυτό το κακό έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε σε λιμάνι. Το λιμάνι αρρωσταίνει, δεν πεθαίνει. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι τώρα ανοίξαμε 10 μέρες. Αν έχει σκάφος, δουλεύουμε. Αν δεν έχει σκάφος, δεν κάνουμε τίποτα. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να φτάσουμε αρχές Σεπτέμβρη, γιατί και όλα αυτά τα κρούσματα δεν είναι ευχάριστο. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Έχει έρθει κανένας από αυτούς τους διάσημους που σε προτιμούν. Έχουν έρθει πολλοί Έλληνες, καλοί πελάτες, που άλλη φορά ήταν Αυγούστου. Αχα. Αυτό είναι ευχάριστο, ναι. Τώρα δεν είναι από αυτά που λέμε διάσημα, αλλά βέβαια είναι πολύ γνωστοί όλοι στο χώρο τους. Εχθές, ας πούμε, είχαμε τον κύριο Γιώργο Βασιλείου με τα κρασιά. Να μας πει ποιοι έχουν περάσει από εκεί. Ποιοι έχουν περάσει. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Ποιοι έχουν περάσει από εκεί. Πείτε μας έτσι κάποια ονόματα. Για φέτος ή γενικά. Γενικά. Για χρονικά έχει περάσει μισή showbiz. Κάτσε να μας πει. Γενικά τώρα από τον ελληνικό χώρο, από τον επιχειρηματικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν έχει περάσει. Ναι, η Τασία είναι προορισμός. Όχι, δεν εννοώ μόνο εμένα. Εννοώ τα χωριό ότι είναι πολύ αγαπημένος προορισμός. Και να σας πω τώρα, και κάτι, γιατί... ένα μέρος. Γεια σας, κυρία Τασία μου. Έχουν τιμήσει και πάρα πολύ ξένοι. Αλλά πρέπει να σας πω ότι εγώ τις περισσότερες φορές δεν τους γνωρίζω. Αλλά έχουν περάσει. Είχα επισκεφτεί το χώρο σας... Κυρία Τασία μου, πριν πολλά χρόνια, και θέλω να πω ότι πολλά χρόνια πίσω. Δεν σε θυμάμαι. Τώρα θα ακούς και εσύ γρήγορα. Ήμουνα μικρούλα τότε. Καλά κάνετε και δεν τη θυμάστε. Καλά, μικρούλα και είσαι. Και αν με θυμόσασταν, κυρία Τασία μου, δεν θα λέγατε τίποτα, γιατί είστε διακριτικοί. Όχι. Πρέπει να σου πω ότι με συγκίνησες. Με τον τρόπο που μίλησες για τον άντρα σου, να το πω και αυτό. Εντάξει, τον αγαπώ πολύ και αξίζει τα πάντα. Ας μιλήσουμε με την κυρία. Είχα λοιπόν επισκεφτεί το χώρο σου και θυμάμαι ότι ήσασταν πάνω από τα τραπέζια, δηλαδή είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, πάει, παίρνει παραγγελίες. Του σερβίρει η ίδια, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη της, έτσι. Και θέλω να σας πω ένα μεγάλο μπράβο, γιατί έτσι στείνονται οι σωστές επιχειρήσεις. Βέβαια, αν δεν είσαι από πάνω, δεν γίνεται. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πρέπει να σου πω ότι έτσι είμαι ακόμα, απλώς εφέτος, λόγω της κατάστασης, για πρώτη φορά δεν ανοίγουμε μεσημέρι, γιατί δεν έχει τίποτα, ανοίγουμε μετά το απόγευμα. Και πρέπει να σου πω ότι προσπαθούμε και εγώ και ο αδελφός μου και η κόρη μου, γιατί εμένα, παιδιά, το ότι αυτοί οι πελάτες μας τιμούν επί σειρά ετών, κλείνουμε 48 χρόνια εφέτος, έτσι. Ναι. Πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε να τα αποδώσουμε με κάποιο τρόπο. Τασία μου, το υπόλοιπο νησί τι γίνεται, αποκτά τη ζωντάνια του. Όχι, τίποτα. Τα ξενοδοχεία, εκτός από αυτά που δεν ανοίξανε καθόλου, τα άλλα έχουν ελάχιστο κόσμο. Και όπου είναι λιμάνι και πέφτει κανένα σκάφος, αλλιώς είναι τα πράγματα. Σήμερα βέβαια ανοίγει η Αγγλία. Ναι. Που εμείς εδώ στην Κεφαλονιά έχουμε επενδύσει πολύ σε αυτό το κομμάτι. Αυτό βέβαια από ό,τι καταλαβαίνεις είναι μαχαίρι δίκοπο. Τους περιμένουμε να δουλέψουμε, με την άλλη φοβόμαστε και τα κρούσματα, καταλαβαίνεις. Προσοχή. Λίγο... προσοχή. Θέλει λίγο προσοχή. Αποστάσεις, μάσκες και όλα καλά θα πάνε. Τασία μου, χαρήκαμε πολύ. Παιδιά, ευχαριστώ, αλλά δεν το λέω τυπικά. Ευχαριστώ από καρδιάς. Φιλιά σε όλους σας. Συγγνώμη που δεν αναφέρθηκα στο άλλο ζευγάρι, αλλά τυχαίνει να σου έχω μια δυναμική. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα έρθουμε να φάμε, να γνωριστούμε κι εμείς. Να γνωριστούμε, ναι. Έτσι, γιατί ειδικά ο Ετεοκλής είναι ένα παιδί που με τον αγώνα ζωής του είναι ένα φωτεινό παράδειγμα. Μπράβο, ρε Τασία, και καλά. Να είστε όλοι καλά.
Και εσείς. Σας κοιτάω με ένα ποτήρι ρομπόλα, παιδιά, στην υγειά σας. Στην υγειά σας και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Όλα καλά. Και όλα για το νησί σας και για όλα τα νησιά. Ευχαριστούμε. Γιατί είναι όλα λυσίδα και μην κοροϊδευόμαστε. Αμήν. Ευχαριστούμε, Τασία. Γεια σας. Να είσαι καλά.